Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κάναμε ξεκάθαρο και στις επιτροπές και στην Ολομέλεια εξ αρχής ότι καταψηφίζουμε το νέο κώδικα φορολογικής διαδικασίας. Όπως καταψηφίσαμε και πριν από ένα δεκαπενθήμερο τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στο 15% για τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και τους ομίλους. Όπως καταψηφίσαμε και το περασμένο Δεκέμβρη το λόμο λεμιτόμο φοροεξόντωσης των μικρών αυτοαπασχολουμένων. Όπως καταψηφίσαμε και τον κρατικό προϋπολογισμό που μόνο δεινά φέρνει για τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους και τους βιοαπαστελέστες αγρότες. Όπως είχαμε καταψηφίσει και τη μείωση των μισθών και των συντάξεων στο παρελθόν και το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο μνημόνιο και την κατάργηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων και όλα τα μέτρα που στρέφονται σε βάρος των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του λαού μας. Και ειλικρινά, καμιά φορά μας γεμίζει ερωτηματικά πώς τα κόμματα που συμμετέχουν σε αυτή την πολιτική σκυταλοδρομία, διαδέχοντας το ένα μετά το άλλο τη διαχείριση των συμφερόντων των μονοπωλίων και των πολυεθνικών σε ένα σύστημα που καθημερινά σαπίζει και έχει ονοματεπώνυμο καπιταλισμός, πολλές φορές διαφοροποιούνται ξεχνώντας το παρελθόν τους και τι έχουν ψηφίσει και τι στάση έχουν κρατήσει. Πώς μπορεί να ξεχνάει το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Αριστερά, τις φοροαπαλλαγές που διατήρησε καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας των κυβερνήσεων που συμμετείχαν στους εφοπλιστές. Πώς μπορούν να ξεχνάνε τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες που από το 2014 η Νέα Δημοκρατία και το 2017 ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν, εφάρμοσαν και διατήρησαν. Πώς μπορούν να ξεχνάνε τους ειδικούς φόρους στην ενέργεια που όλοι μαζί ψήφισαν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και σήμερα έρχονται αντιμέτωπος ο ελληνικός λαός. Πώς μπορούν να ξεχνάνε τα δεκάδες δισεκατομμύρια που βαρύνανε μέσω των κρατικών προϋπολογισμών της φοροπηκτικής πολιτικής την τελευταία 15ετία το λαό μας και σήμερα βγαίνουν και μιλάνε εξ ονόματός τους. Ειλικρινά, τι κάνει για να πούμε απλά λόγια ο νέος φορολογικός κώδικας? Σου λέει το Ταμείο Ανάκαμψης για να πάρεις χρήματα τα οποία θα τα δώσεις στα μονοπόλια και τις πολυεθνικές θα πρέπει να κινείται ο ελληνικός λαός, οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι βοοπαλαιστές αγρότες και η εργατική τάξη της χώρας μας σε αυτά τα φορολογικά πλαίσια. Και εκείνο που προσπαθεί να κάνει η κυβέρνηση αλλά και όλα τα άλλα κόμματα είναι πώς θα ωρεοποιήσουν, πώς τεχνολογικά θα συμμορφώσουν και θα εξυγχρονίσουν αυτά τα πλαίσια. Όχι να τα μεγαλώσουν, αλλά πώς μέσα σε αυτά τα περιθώρια του λαβύρινθου θα μπορέσει να κινηθούν τα ελάχιστα δικαιώματα του λαού μας. Και προσέξτε τώρα, γιατί ο βασιλιάς είναι γυμνός. Θα σας το πω, γιατί με πιάσαν τα γέλια. Λέμε ότι εξυγχρονίζεται το ψηφιακό κράτος, ότι όλα θα γίνονται γρήγορα και απλά, ότι δεν θα χρειάζονται κανέναν και τίποτα. Τι μας δώσανε, χειρόγραφα να συμπληρώσουμε τα ερωτήματα, αν θα ψηφίσουμε υπέρ ή κατά, για να μην μπερδευτούμε, επειδή είναι πολλά τα άρθρα. Και νομίζετε ότι ένας μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοαπασχολούμενος, που του έρχονται απανωτά μηνύματα, email, ειδοποιήσεις, να μπει σε πλατφόρμες, να συμπληρώσει, θα τα καταφέρει μόνος του και δεν θα οδηγηθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία που ευδοκιμεί στις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες που κερδοσκοπούν σε βάρος του. Πράγματι, σήμερα δεν πρέπει να ξεχνάμε και να αγνοούμε και ένα άλλο ζήτημα. Γιατί βρισκόμαστε και σε μια περίοδο μπροστά στις ευρωεκλογές και όλοι εδώ μέσα, λίγο ή πολύ, προσπαθούν να κρύψουν, να σκεπάσουν το παρελθόν τους. Σήμερα βρισκόμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που ταλανίζει το λαό μας και όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν είναι άλλη από την συμμετοχή σε δύο μεγάλους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που όλα τα κόμματα έχουν ευθύνη και έχουν συμπράξει να συμμετέχει η χώρα μας. Όλα τα κόμματα δεν καταδίκασαν από την πρώτη στιγμή το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ τόσο στον υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία, τόσο στη συμμετοχή στο κράτος δολοφόνο γενοκτόνο στο Ισραήλ, όσο και στην αποστολή της φρεγάτας Ήδρας στην Ερυθρά Θάλασσα,
αλλά και την αποστολή της φρεγάτας Σπέτσες, αλλά και την ειδική πυροβολαρχία Patriot που έχουμε στείλει εκτός των συνόρων της χώρας μας. Σήμερα λοιπόν επιβάλλεται ο λαός μας να βγάλει τα συμπεράσματα που χρειάζεται. Και μέσα από τα αισιόδοξα σκυρτήματα της επιτυχίας τόσο στις 28 Φλεβάρι όσο και της χθεσινής απεργιακής κινητοποίησης να οργανώσει την πάλη και τον αγώνα του. Γιατί μπορεί στο πλευρό του ΚΚΕ μέσα από τον οργανωμένο αγώνα να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για μας και τα παιδιά μας. Μπορούμε να φέρουμε τα πάνω κάτω, μπορούμε να ανατρέψουμε αυτές τις άδικες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων που διαχειρίζονται τα συμφέροντα του κεφαλαίου και των πολυεθνικών στη χώρα μας. Μπορούμε να οικοδομήσουμε μια κοινωνία στη βάση της ικανοποίησης των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.